Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε μία έκτακτη εκδοχή από τα νέα. Κανονικά θα έπρεπε να είχα σταματήσει τα νέα και να βρίσκομαι στον Βόλο και να κάνω διακοπές. Αλλά δυστυχώς ο καιρός και κάποια άλλα άτομα, υποθέτω, έχουν μία διαφορετική ιδέα για το τι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι με το καλοκαίρι μας. Όπως είναι γνωστό και όπως τα έχετε παρατηρήσει, πάνω κάτω η μισή Ελλάδα καίγεται αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα που ακριβώς είναι οι αιστείες της φωτιάς, αλλά κατά κύριο λόγο θα έχουν βγει άλλες 5-6 διαφορετικές μέχρι να ολοκληρώσω αυτή τη φράση. Ξεκίνησαν φωτιές στη Βαρυπόπη, ήταν στην Εύβοια και γενικώς παντού σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, θέλω να κάνω το σημερινό βίντεο περισσότερο για να ρίξω λίγο φως σε πράξεις οι οποίες και δράσεις από YouTubers οι οποίες είτε θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το βίντεο θα έχει βγει είτε σήμερα Παρασκευή το βράδυ που το γυρίζω ή Σάββατο το μεσημέρι. Άμα έχει βγει Σάββατο το μεσημέρι, θα υπάρχουν και κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, αλλά πιστεύω ότι είναι πρέπον και ότι σίγουρα επίσης βοηθάει, δίνει μια καλύτερη εικόνα για την κοινότητά μας, το να μιλήσω και για κάποιες δράσεις οι οποίες τώρα θα έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Για αρχή, κάποια stories με πράγματα, αντιδράσεις και γενικώς τις δράσεις που έχουν κάνει YouTubers εδώ πέρα με το που έγιναν αυτές οι φωτιές, αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε από όλα αυτά, δύο πραγματάκια. Θα πετάξει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος να φαίνεται στην οθόνη κάποιοι αριθμοί τους οποίους μπορείτε να καλέσετε άμα έχετε το οποιοδήποτε θέμα μετά τη φωτιά και χρειάζεστε ψυχολογική υποστήριξη. Άμα δεν έχετε που να μείνετε, έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος τρόπος εσείς να φιλοξενηθείτε. Άμα χρειάζεστε περίθαλψη. Όπως επίσης θα πετάξει στην οθόνη και έναν IBAN κωδικό, ο οποίος είναι για τον Ερυθρό Σταυρό. Αν κάποιος έχει χρήματα τα οποία μπορεί να διαθέσει, αν έχει κάποιο υστέρημα, μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς. Και μετά επίσης θα πω και το πώς θα βοηθήσω και εγώ, στον βαθμό τον οποίο μπορώ, όπως και να έχει. Ένα από τα πρώτα άτομα τα οποία κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει με την όλη κατάσταση, και μπράβο του γι' αυτό, είναι ο Μαλιάτσης, ο οποίος κατάφερε να μαζέψει τρόφιμα στο Los Angeles, το μαγαζί αυτό στο οποίο κάνει stand-up shows, διάφορα άτομα του Comedy Lab και γενικώς κόμικοι. Και θα δούμε μερικά stories για το τι ακριβώς έγινε και πόσο γρήγορα και κέρια κατάφερε να μαζέψει πράγματα τα οποία να βοηθήσουν τους πληγέντες από τις φωτιές. Γιώργο, ρίχτω. Εδώ είναι πάλι τα φάρμακα, να ξέρετε όσοι έρχεστε. Από την αριστερή πλευρά βάζουμε τα φάρμακα. Έχουμε πάλι εδώ πέρα νερά, ζωοτροφές και στη μέση είναι όλα και πίσω για ανθρώπους. Διπλάσια κίνηση από χθες, οπότε σας περιμένουμε εδώ μέχρι τις 7-6. Μπράβο σε όλους μάγκες, ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε ό,τι καλύτερο. Γενικά, συγχαρητήρια στον Μαλιάτσι για την πάρα πολύ γρήγορη και άμεση αντίδρασή του σε αυτά και πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις. Χαίρεσαι να βλέπεις άτομα να αξιοποιούν την επιχείρησή τους για να βοηθήσουν άτομα όταν τα έχουν ανάγκη. Ειδικά άμα αυτά τα άτομα είναι συνάδελφοι YouTubers, συνάδελφοι influencers και όλα αυτά. Τώρα, ένας άλλος influencer ο οποίος επίσης έχει βρει έναν τρόπο για να βοηθήσει και η δράση αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμα, συνεχίζεται, είναι ο Κοψιάλης. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο θα κάνει ο Κοψιάλης σε συνεργασία με τους προσκόπους Εδινίου είναι το να μαζέψει κάποια πράγματα και αυτό θα γίνει από ό,τι έχω καταλάβει Δευτέρα και Τρίτη. Θα μαζευτούν κάποια πράγματα σε φορτηγό για να πάνε σε άτομα αυτά τα οποία το έχουν ανάγκη. Γιώργο, ρίξε μία το story για να καταλάβουν ακριβώς τι λέω. Πέρα από τη Νέα Σμύρνη που θα έχει μόνο μία ημέρα ενέργεια από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ, 9 του μηνός τη Δευτέρα, από αύριο μέχρι και την Δευτέρα, όσοι μένετε Καλλιθέα, μπορείτε να πάτε να αφήσετε πράγματα που θα σας βάλω στο επόμενο story. 40 πόρου 10 στην Καλλιθέα. Είναι μια κάβα εκεί πέρα, πηγαίνετε και τα αφήνετε από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα και αυτά θα φορτωθούν σε φορτηγά και θα φύγουν μαζί με τα πράγματα που θα έχουν συγκεντρωθεί στη Νέα Σμύρνη την Τρίτη. Το πρωί θα ξεκινήσουμε 2, 3, 4 φορτηγά όσα χρειαστούν για να τα πάνε. Οπότε συνοψίζοντας, από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, τις ώρες 9 με 5.30 πηγαίνετε πράγματα στην Καλλιθέα 40 πόρου 10. Δευτέρα, 9 του μηνός, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, θα βρίσκομαι με το χταπόδια για να βάλουμε τα πράγματα στο φορτηγό, όλα αυτά που θα μας φέρετε, συν τα δικά μας, προσκόπωνα Εδινίου 4 Νέα Σμύρνη, στο κατάστημα ρούχων New York Collection, στην Ανηφόρα. Φέρτε όσα περισσότερα μπορείτε και εμείς θα τα βολέψουμε.
Συνοψίζοντας, άμα χρειαστεί, θα κάνω και κάποια άλλα story. Θα σας υπενθυμίσω και την Κυριακή τη μάζοξη που θα κάνουμε για τα πράγματα την Δευτέρα. Ό,τι βοήθεια από τον καθένα είναι πραγματικά ευπρόσδεκτη. Και με το που μαζευτούν τα πράγματα όλα τη Δευτέρα το βράδυ και από την Καλυθέα και από τη Νέα Σμύρνη θα σφραγιστούν και Τρίτη πρωί θα φύγουν με εμάς τους ίδιους. Μου κόψε, όχι τη χολή, το είπα. Τρίτη θα φύγουν τα πράγματα και θα πάνε εκεί που πρέπει το πρωί. Σχετικά με αυτό που σας ανέβασα εχθές για την συλλογή πραγμάτων την Δευτέρα, είδα τώρα ότι εκενώνεται το μαντούδι που είναι να τα πάμε την Τρίτη. Θα βρούμε τέλος πάντων το που θα τα πάμε, εμείς θα τα παραδώσουμε με φορτηγά. Ελπίζω μέχρι τότε να έχει λυθεί το θέμα, αλλιώς θα τα πάμε σε άλλο μέρος, θα μας υποδείξουν οι αρμόδιοι φορείς. Υπενθυμίζω όμως ότι στο κατάστημα που σας είπα πάμε μόνο τη Δευτέρα. Συλλέγουμε όλα τα πράγματα και πάμε Δευτέρα 4 με 9 προσκόπων Ευνίου 4 στο New York Collection. Δεν πάμε από σήμερα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να πηγαίνετε κάποια άλλα πράγματα από σήμερα και να έρθετε και τη Δευτέρα στην Ασμύρνη, πηγαίνετε στα προηγούμενα μου store να δείτε που υπάρχει meeting place στην Καλυθέα. Αλλιώς εγώ με το χταπόδια θα βρισκόμαστε Δευτέρα 9 του μηνός από τις 4 μέχρι τις 9 να φορτώσουμε παρέα με εσάς ό,τι θα μας φέρετε, συνεννοείται τα δικά μας, να τα σφραγίσουμε και να φύγουμε Τρίτη να δούμε πού θα τα πάμε. Αυτό είναι το μοναδικό ραντεβού που έχω δώσει μέχρι τώρα εγώ προσωπικά. Κάποιοι YouTubers και influencers έχουν παραθέσει τις δικές τους απόψεις με βάση τα περιστατικά της φωτιάς και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν επίσης η NFL Mega, η οποία είχε το εξής να πει στα Instagram story της. Γιώργο, ρηχτώ. Προσωπική άποψη έτσι για το καληνύχτα. Σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε Πέμπτη. Είναι μια Πέμπτη που καίγεται η μισή Ελλάδα και το θρηνούμε. Είναι μια μέρα που θα μείνει και θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε αυτό το πόνο και την απώλεια που ζουν αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά θλίβομαι με, δηλαδή, την έλλειψη συναίσθησης που έχουν μερικοί συμπολίτες μας. Καταλαβαίνω ότι είστε διακοπές και ότι πίνετε τις ποτάρες και χαλαρώνετε, αλλά νομίζω ότι για δυο μέρες δεν θα πέσει το Instagram αν δεν ανέβουν φωτογραφίες από παραλίες και ποτάρες μακριά πόδια για γελούσα στην πλάζ. Θα έχετε αρκετό αρχείο για το throwback. Τώρα ο YouTuber Alekun, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός και από τους LP Dudes, είχε τα εξής να πει στο Instagram, σε story το οποίο έκανε ο Ρίου, επίσης πόσταρε για το συγκεκριμένο συμβάν και μόλις δούμε τα stories θα σας πω επίσης το πώς μπορείτε να συνεισφέρετε και να βοηθήσετε σε διάφορες δράσεις, όπως αυτή του Κοψιάλη για την οποία είχαμε μιλήσει. Ένα από τα άτομα τα οποία επίσης πόσταραν για αυτά τα πράγματα και βοήθησε ήταν η Zoe Prey, η οποία έχει ποστάρει για τη συγκέντρωση αγαθών στο Los Angeles. Και εδώ πέρα, σε περίπτωση που κάποιος από εσάς δεν έχει δει το screenshot, μπορείτε να δείτε σε ποια καταστήματα μπορείτε να πάτε και να αφήσετε πράγματα, αγαθά, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τα άτομα αυτά τα οποία είχαν βρεθεί στις πυρκαγιές. Μπορεί να μην έχουν που να μείνουν τώρα και γενικώς έχουν καεί τα γάμισέτα τα πάντα βασικά. Rocket Dust, σπιντάτος, πολύ καλός φίλος και επίσης influencer, ο οποίος συμμετέχει αρκετά συχνά στα κοινά, έκανε την εξής δράση και μάζεψε κάποια πράγματα μέσω της μοτοκίνησης, την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και γενικώς της μεγάλης φαμίλιας την οποία διαθέτει σαν influencer, και έκανε τα συγκεκριμένα εξής story. Γιώργο, ρίχτα. Πρώτη στάση, παιδιά, σούπερ μάρκετ, εννοείται και με τη βοήθεια της μοτοκίνησης, σειρά, φαρμακείο και μετά που... Πάμε να το δώσουμε, δεν θυμάμαι, έχω βρει πολλούς φόρους, θα πάμε παντού. Παιδιά, και μην ξεχνάμε, σήμερα 12 παρατέταρτο συντονιζόμαστε όλοι στο twitch.tv/unboxholics να πάμε να βοηθήσουμε ο καθένας, παιδιά, με όποιο τρόπο μπορεί. Σήμερα είναι η μέρα, ε! Ναι. Όσοι είστε από Κηφισιά και γύρω περιοχές, εμείς τα φέραμε εδώ πέρα. Είναι κοντά στο Μαρούσι, τα αφήσαμε μέσα. Γιατί μερικά παιδιά με ρωτήσατε, Γιώργο, πού τα πάτε κτλ. Όσοι θέλετε να φέρετε εδώ πέρα και θα έρθει η Πανάκη να τα πάρει, ε! Και ανάλογα με το που έχουν ανάγκη, θα τα διαμοιράσουν εκείνοι. Μπράβο! Και συγχαρητήρια στον Rocket. Και χαίρεσαι απλά να το βλέπεις. Χαίρεσαι να βλέπεις ότι άτομα μέσα σε αυτό το community μπορούμε να μαζευτούμε λιγάκι και να κάνουμε κάποια ενδιαφέροντα κέρια πράγματα όταν αυτό χρειάζεται. Στην τελική δεν νομίζω πως κανείς από εμάς μπορεί να πάει και να σβήσει τις φωτιές, αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας με το δικό μας τρόπο. Και μιλώντας για το να βοηθήσει ο καθένας με το δικό του τρόπο, οι Unboxaholics έχουν ανακοινώσει σήμερα την ώρα που το γυρίζω στις 11.30, λογικά όταν βγει το βίντεο θα έχει ήδη γίνει, έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν να κάνουν ένα stream στο οποίο μπορείτε εσείς να συνεισφέρετε και να κάνετε donates. Τα donates αυτά θα πάνε για να υποστηρίξουν τα άτομα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή το έχουν ανάγκη, τα οποία αυτή τη στιγμή χρειάζονται βοήθεια και προφανώς υποθέτω και για τα άτομα αυτά τα οποία πολεμάνε αυτή τη στιγμή τις φωτιές. Λοιπόν, το χρέος μας καλεί για ακόμα μια φορά. Αύριο στις 12 παρατέταρτο, Παρασκευή 6
Αυγούστου στις 12 παρατέταρτο στο twitch.tv κάθετος Unboxholics, εκτάκτος. Βγαίνουμε live για να στηρίξουμε τους πληγέντες, τους πυρόπληκτους όλων των περιοχών. Θα σας ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πού θα πάνε τα χρήματα κτλ. Κτλ. Η διαδικασία είναι κλασικά γνωστή, μέσω PayPal, μέσω PaySafe, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι αύριο σας στέλνουμε όλους εκεί. Και αύριο δεν είμαστε οικογένεια, που είμαστε συνήθως, αύριο γινόμαστε UH Army. Σας στέλνω πραγματικά όλους εκεί, δίδες και φτωχές. Λοιπόν, το σημειώνετε, αύριο κοινοποιήστε παντού, στις 12 παρατέταρτο μαζεύουμε χρήματα. Πάμε. Τώρα, όταν θα έχει βγει αυτό το βίντεο, λογικά εγώ θα έχω ήδη κάνει donate σε εκείνο το stream οτιδήποτε βγάλει το σημερινό βίντεο. Και αυτός είναι ο λόγος που το σημερινό βίντεο θα έχει χορηγό μέσα. Για δύο λόγους. Ένας είναι το ότι έχω ήδη συμβόλαιο και πρέπει να βάλω το χορηγό. Και δεύτερος είναι, τα λεφτά του χορηγού θα φύγουν donate στους Unboxaholics για το stream το οποίο θα κάνουν. Ό,τι βγάλει το AdSense από το βίντεο θα φύγουν μετά σε. Γράψτε μου εσείς από κάτω που θα θέλατε να τα κάνω δωρεά. Αλλιώς απλά θα κάνω δωρεά στο ακριβώς ίδιο πράγμα. Και φυσικά πάρα πολλά άτομα έδειξαν τη παράστασή τους προς την κίνηση αυτή των Unboxaholics. Ανάμεσα σε αυτά και εγώ γενικώς πολύ κάναμε share story το stream και το τι ώρα ξεκινάει το stream. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στους Unboxaholics για την πάρα πολύ γρήγορη κίνηση την οποία έκαναν. Και το stream δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή που γράφω το βίντεο. Μπορεί να βάλουμε και κάποιες σκηνές από το stream, αλλά γενικώς εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω και εσείς που βλέπετε το βίντεο, αν μπορείτε και όσοι από εσάς μπορείτε να συνεισφέρετε επίσης και να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την απέσια κατάσταση. Και σε αυτό το σημείο η ώρα είναι 3 και 4. Μόλις τελείωσε το stream των Unboxaholics, γυρίζω αυτό το μέρος για να το στείλω σε εσάς. Μιλάω λίγο πιο σιγά, λίγο πιο ήρεμα, διότι είναι βράδυ και η Ρέινα κοιμάται, για να είμαι ειλικρινής. Οι Unboxaholics ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά το stream τους, το stream το οποίο θα βοηθήσει τους πληγέντες, και νομίζω ότι όλοι μείναμε έκπληκτοι βλέποντας πώς άρχισαν να ανεβαίνουν τα νούμερα και πόσο γρήγορα έφτασαν το ίδιο ποσό το οποίο είχαν μαζέψει και τη τελευταία φορά που έκαναν ένα stream σαν εθελοντική προσπάθεια. Τώρα ξεκίνησε το live. Παιδιά, το πρωί ο Σάκης ή χτες το βράδυ άδειασε το PayPal και μου το δείχνει και λέει αύριο ό,τι γίνει. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό. Μαράκα, πώς έγινε αυτό όμως? Τι κάνουν, πώς έγινε τόσο γρήγορα? Το κοινό, καθώς και όλοι οι influencers αυτοί οι οποίοι βοήθησαν, τους έκαναν να τα χάσουν λιγάκι. Όχι, δεν κλαίω, ρε. Δεν κλαίω. Παιδιά, 50. Εντάξει, τελειώσαμε, κλείστε. 5.000 μια χαρά είναι, πάμε να φύγουμε. Καλά δεν είναι. Και νομίζω πως αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παρατηρήσει κανείς πόσο γρήγορα έχουν γίνει όλα αυτά τα donates. Τελικά το stream έκλεισε με πάνω από 300.000 ευρώ. Και το ποσό αυτό είναι απλά συνταρακτικό, σωστά. Δηλαδή, μπορείς να διανοηθείς πλήρως το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι το ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα για το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ μαζέψει ένα κανάλι, γενικώς μια προσπάθεια από διάφορους καλλιτέχνες, influencer, όλα αυτά τα άτομα τα οποία βοήθησαν τους Unboxaholics, που θα έπρεπε να πω ότι είμαι περήφανος έστω και το λίγο το οποίο βοήθησα, έχω ήδη κάνει το δικό μου donate. Και πραγματικά αξίζουν ένα πάρα πολύ θερμό συγχαρητήρια, το οποίο θα δίνα πιο θερμά, αλλά κοιμούνται όλοι και είναι 3 η ώρα αυτή τη στιγμή στην πολυκατοικία μου, οπότε δεν μπορώ να δείξω πλήρως τον ενθουσιασμό μου, αλλά νομίζω πως οι Unboxaholics μπορούν να το δείξουν για εμένα. Κάνε ένα refresh. Να το κάνω. Να νιώσεις. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, Θέμη. Είναι 301.000 στο PayPal. Θα το δείξουμε άλλη μία φορά. 301.000. Για μία ακόμα φορά, συγχαρητήρια στους Unboxaholics, συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν και έκαναν αυτή την πράξη δυνατή, και πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις το community, παρόλο τις διαφορές μας, παρόλα τα χαζά δράματα τα οποία κάνουμε, ότι όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό, οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να βάλουμε τις διαφωνίες μας στην άκρη και να ασχοληθούμε με τα πράγματα αυτά τα οποία είναι πραγματικά σοβαρά. Συγχαρητήρια Unboxaholics και συγχαρητήρια στο κοινό επίσης. Επιστρέφουμε στο βίντεο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ περίεργο το να βλέπεις φωτιές να μένονται παντού στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή, από εδώ πέρα που μένω,
το Μενίδη, που δεν πλησιάζει τίποτα, προφανώς. Πλησιάζει μια φωτιά κάποια χιλιόμετρα μακριά από εδώ πέρα. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, είχα βγει πιο πριν έξω για να κάνω ένα check-up και θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτό. Πήγα να κάνω ένα μικρό check-up. Για ποιο λόγο? Επειδή όντως έχω δηλώσει ενδιαφέρον να βοηθήσω εθελοντικά με τις φωτιές. Είμαι πρώην νοσοκόμος, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Ο καπνός είναι σχετικά δίπλα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά, αλλά μπορεί να μην χρειαστεί καν εθελοντικά να πεταχτώ μέχρι την Εύβοια και να πάω εδώ πέρα πιο πάνω. Λίγο σουρεάλ η όλη κατάσταση αυτή. Και ήδη από ό,τι φαίνεται έχει βρεθεί ότι δύο τουλάχιστον από τις φωτιές είχαν όντως ξεκινήσει από άτομα και δεν ξεκίνησαν φυσικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, η μία από αυτές είχε ξεκινήσει με τη βοήθεια ενός μεγενθητικού φακού, ο οποίος συγκέντρωσε τις ακτίνες του ήλιου πάνω σε κάποια χόρτα, έτσι ώστε να τα ανάψει και να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Είναι πραγματικά επέσχυντο και απέσιο το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί για κάτι τέτοιο. Και πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι λιγάκι πιο πνευματικά, ξέρεις, διαφορετικός άνθρωπος. Διότι έχω διαβάσει την κόλαση του Δάνδη και υποτίθεται ότι ο τελευταίος κύκλος της κόλασης είναι για άτομα τα οποία προδίδουν το είδος τους. Και το να ξεκινάς μια φωτιά για να χτίσεις μια μεζονέτα μετά, για να χτίσεις μια βίλα. Πραγματικά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος κύκλος απαρτίζεται από τέτοια άτομα. Σε αυτό το σημείο επίσης πρέπει να πω ένα μεγάλο στον πρόεδρο του Περιστερίου, τον Ανδρέα Παχατουρίδη, ο οποίος ήταν εκεί για να βοηθήσει στον συντονισμό όλων αυτών των προσπαθειών. Και ξέρεις, είναι καλό το να βλέπεις και άτομα τα οποία ασχολούνται όντως, ρε παιδί μου, με την πολιτική που θα μπορούσαν να κάνονται σε μια καρέκλα, να σηκώνουν το μανίκι και να πηγαίνουν εκεί. Οπότε, μπράβο κύριε Παχατουρίδη. Ξέρεις τι, και ένα δεύτερο χειροκρότημα, τσάμπα είναι. Μπράβο στον κύριο Παχατουρίδη. Ο Τους επίσης πόσταρε για το live των UH, του YouTube, Nerd School, ο οποίος έχει ποστάρει για αυτό. Γενικώς πάρα πολλά άτομα τα οποία όλα αποφάσισαν να συνεισφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. Τώρα σε αυτό το σημείο είναι δεύτερη μέρα κατά την οποία influencers, youtubers έχουν αρχίσει να κάνουν κάποιες πράξεις για τις πυρκαγιές και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και το συγκεκριμένο ένα story του Μαγιάτσι, ο οποίος έχει κάποιες συμβουλές που νομίζω πως είναι χρήσιμες και για άτομα τα οποία είναι κοντά σε αυτές τις πυρόπληκτες περιοχές για να τις ακολουθήσουν. Οπότε Γιώργο, ρίξε μία το story. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Η ατμόσφαιρα εδώ στα βόρεια είναι πάρα πολύ βαριά, μυρίζει καμένο και είναι έτσι δυσκολεύεις να αναπνεύσεις, κατά τη γνώμη μου. Η συμβουλή μου είναι μη βγαίνετε και το αναπνέετε αυτό το πράγμα, να μείνετε ασφαλείς σήμερα μέσα. Σήμερα δεν θα μαζέψουμε πράγματα στο Λος Άντζελες, μείνετε ασφαλείς. Σήμερα ενισχύουμε οικονομικά όσο μπορεί ο καθένας από το σπίτι του στο live stream των Unboxholics, στο κανάλι του στο Twitch, όπου όλα τα έσοδα θα πάνε στους λογαριασμούς που θα δημιουργηθούν για τους πυρόπληκτους. Τώρα, πέρα από YouTubers, γενικώς προσωπικά δεν παρακολουθώ πολλά άτομα από τον χώρο της ψυχαγωγίας, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά ένα άτομο το οποίο πάντα ακολουθούσα γιατί μου άρεσαν οι απόψεις της είναι η Νατάσα Καλογρίδη, η οποία έχει τα εξής να πει στο Instagram. Καλησπέρα σας, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω ότι σχεδόν όλοι μας είμαστε στην ίδια ψυχολογική φόρτιση, στην ίδια κακή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω εγώ μια έκκληση, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Τρόφιμα έχουμε δώσει, όποια φιλοζωική εταιρεία, σύλλογος, ομάδα, δεν ξέρω τι λέω, χρειάζεται βοήθεια, παρακαλώ πάρα πολύ στείλτε μου στο προσωπικό μου λογαριασμό μήνυμα, 24. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια διαφήμιση για τον χορηγό μας για άλλη μια φορά. Όλα τα έσοδα της διαφήμισης θα γίνουν δώρεα στο stream των Unboxaholics. Άσκαλε. Μόλις επιστρέψαμε από την αποστολή, τα καταφέραμε, δάσκαλε. Δάσκαλε, μη. Όχι, δάσκαλε, μη. You did well on your mission. Cry not for me.
my alpha slave. I am now one with the Kaji of the Multiverse. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες σκοτεινές στιγμές που έχουμε μοιραστεί μαζί, ποιος θα με δένει πάνω σε ένα κρεβάτι και θα με βασανίζει ίσου το αγόρι της διπλανής πόρτας. The time has come for you to claim your destiny. You must replace me and become the next Van Dyck Hum. You leave the slave behind and become the new dungeon master. Μα δάσκαλε, τι εννοείς? Ποιος μπορεί να σε αντικαταστήσει? Ποιος μπορεί να γεμίσει την τρύπα που αφήνεις πίσω σου? My spirit will penetrate you for one last time. Take my gag ball, use it and the circle will be complete. Now focus on the power of N.E.R. Focus on the great prizes for the many games, DLC, gift cards and skins. Use the code JAGLOB with no spaces for a discount. Now, we are one, for there always be a boy next door. Τώρα, σε περίπτωση που εσείς θέλετε να βοηθήσετε, σε περίπτωση που εσείς θέλετε να βοηθήσετε εθελοντικά, πέρα από το χρηματικό, άμα θέλετε να βοηθήσετε χρηματικά, είδατε τα stories λίγο πιο πριν και θα υπάρχουν και links ακριβώς από κάτω για να μπορέσετε εσείς να προσφέρετε χρήματα ή αγαθά, φαγητό, είδη πρώτων βοηθειών, οτιδήποτε γενικώς μπορείτε, οτιδήποτε έχετε σε στέρημα. Σε περίπτωση που θέλετε να βοηθήσετε ως εθελοντές, τώρα, με τον οποιονδήποτε τρόπο, θα σας έχω στην οθόνη ένα screenshot το οποίο έχει το account που, από ό,τι έχω δει, προσπαθεί να συντονίσει όλες τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται σε αυτές τις περιοχές, το Act for Natural Disasters. Επικοινωνήστε μαζί τους, ρωτήστε τους άμα θέλουν κάποια βοήθεια. Προσωπικά έχω επικοινωνήσει και εγώ. Σε περίπτωση που όντως μαζευτούμε πάρα πολλά άτομα, μπορεί και να πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα για να βοηθήσουμε με τον οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, να κουβαλήσουμε κάτι, να προσφέρουμε ίσως κάποιες πρώτες βοήθειες ή το οτιδήποτε. Υποθέτω πως αν κάποιοι από εσάς έχετε κάποια προηγούμενη στρατιωτική εκπαίδευση επίσης, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και αυτό. Ήδη κάποια σώματα του στρατού έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν και προσωπικά εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το φαινόμενο, είτε είναι φυσικό είτε πρόκειται για μία ακόμα μηχανογραφία από όλα αυτά τα άτομα τα οποία πάνε και χτίζουν βίλες. Γιατί υποθέτω μία βίλα δεν είναι αρκετή. Έχει πρέπει να τη χτίσεις βίλα με θέα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μισώ το είδος μας. Πόσο έτσι ακούστηκε αυτό. Αλλά όπως και να έχει, άμα χρειάζεστε το οποιοδήποτε εφόδιο, αν εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε μία από τις πληγέντες περιοχές, απομακρυνθείτε από εκεί. Αν βλέπετε το βίντεο, νομίζω έχει πάει λιγάκι στράφη, λογικά έχετε απομακρυνθεί ήδη. Εύχομαι τα καλύτερα, μείνετε ασφαλείς και αν μπορείτε να βοηθήσετε, βοηθήστε με όποιον τρόπο μπορείτε. Συγγνώμη που δεν έχω κάποιο καλύτερο τρόπο για να το κλείσω. Ελπίζω τα καλύτερα και για άλλη μια φορά χαίρομαι που βλέπω ότι το ελληνικό YouTube, οι Έλληνες influencer, ο καθένας με το δικό του τρόπο προσπαθεί να κάνει αυτή την κατάσταση κάπως καλύτερη. Και ελπίζω να το έκανα και εγώ με το δικό μου τρόπο να σας έχω ενημερώσει για τις πράξεις αυτές οι οποίες είναι διαθέσιμες για εσάς. Να μείνετε ασφαλείς και γεια σας.